Σε αυτό το κλίμα της έντονης προεκλογικής αντιπαράθεσης έχουμε και νέα δημοσκόπηση σήμερα που εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ στις 17,5 εκατοστιαίες μονάδες. Η Ναντίν Χαρδαλιά θα μας δώσει τα στοιχεία. Ιναντίν. Πράγματι, Γιάννη και η δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά καταγράφει πως το κυβερνών κόμμα παρά τη μικρή φθορά παραμένει ο απόλυτο κυριαρχό στην πολιτική σκηνή με ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου όπω βλέπουμε 33,4% και διαφορά 17,5 μονάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο, αν και μακριά από την Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 15,9% είναι σημαντικό ότι διατηρεί σε αυτή τη δημοσκόπηση τη δεύτερη θέση και δείχνει μάλλον και να εδραιώνεται σε αυτή. Μένει να το δούμε το Πασόκ Κιντάλ του Νίκου Ανδρουλάκη που διεκδικεί τη θέση τη αξιωματική αντιπολίτευση. Εμφανίζεται στην δημοσκόπηση τη GPO στο 14,2% τρίτο κόμμα. Ε, ενισχυμένο σταθερά το ΚΚΕ yeah, ναι, με αλλά ποσοστό. Βλέπω ότι τέταρτο κόμμα περνά ο Κυριάκο Βελόπουλο και ελληνική ναι. λύση. Αν το ναι. δούμε έτσι, ο Κυριάκο Βελόπουλο το τελευταίο διάστημα με την ελληνική λύση διαρκώ ενισχύεται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι εμφανίζεται τέταρτο κόμμα με 9,5% και ακολουθεί το ΚΚΕ με 9%. Οι Σπαρτιάτε έχουν φθορά μεγάλη προφανώ από τις ποινικέ διαδικασίες εναντίον τους και η αναμονή του εκλογοδικίου με 2,2%. Η νίκη στο 3,3%. Η πλευση ελευθερία στο 3%. Και το ενδιαφέρον νομίζω εστιάζεται και στα δύο νέα κόμματα. Σωσή. Στην νέα αριστερά και τους δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. 2,2% έκαστος. Σε ευχαριστούμε, Ναντίνο.